Με τη σειρά των μαθημάτων μας από την Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε σελίδα 353 και θα διαβάσουμε από το Βασιλέον Α, Κάπα κεφάλαιο. Κάπα κεφάλαιο, σελίδα 353, Βασιλέον Α, πρώτο εδάφιο. Ο δε Βεναδάδ, βασιλεύς της Συρίας, συνήθρισε πάσαν την δύναμη αυτού, ήσαν δε μεταυτού 32 βασιλείς και ήπη και άμαξε. Και ανέβηκε πολιόρχησε τη Σαμάρια και πολέμει αυτήν. Και απέστειλε μηνυτάς προς Αχάβ τον βασιλέα του Ισραήλ εις την πόλη και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει ο Βεναδάδ, το αργύριόν σου και το χρυσίο σου είναι μου και οι γυναίκες σου και τα τέκνα σου τα ωραία είναι μου. Και με κρίθη ο βασιλεύς του Ισραήλ και είπε, κατά το λόγο σου, κυρία μου βασιλεύ, σου είμαι εγώ και πάντα όσα έχω. Και επανήλθον οι μηνυτές και είπαν, ούτως αποκρίνεται το Βεναδάδ λέγον, επειδή απέστειλα προς ε, λέγον το αργύριό σου και το χρυσίο σου και τα γυναίκα σου και τα τέκνα σου θέλεις παραδώσεις σε με, αύριον βεβαίως περί την ώραν ταύτην θέλω αποστείλει τους δούλους μου προς ε, και θέλω σι ερευνήσει τον οίκον σου και τους οίκους των δούλων σου. Και ό,τι είναι επιθυμητόν στους οφθαλμούς σου, θέλουσι βάλει εις τα σχήρας αυτών και θέλουσι λάβει αυτό. Τότε κάλεσε ο βασιλεύς του Ισραήλ πάντας τους πρεσβυτέρους του τόπου και είπε, «Στοχαστείτε παρακαλώ και ειδέτε ότι ούτως κακίαν ζητεί, διότι απέστειλε προς εμέ δια τας γυναίκας μου και τα τέκνα μου και δια το αργύριό μου και δια το χρυσίον μου και δεν ειρνήθην ουδέν εις αυτόν». Και είπαν προς αυτόν, πάντες οι πρεσβύτεροι και πας ο λαός, μη υπακούσεις, μη δε συγκατανεύσεις. Είπε λοιπόν προς μηνυτάς του Βεναδάδ, είπατε προς τον κύριό μου τον βασιλέα, πάντα όσα εμήνυσας προς τον δούλο σου καταρχάς θέλω κάνω. Τούτο όμως το πράγμα δεν δύναμε να κάνω. Και οι μητέα ανεχώρησαν και έφερα προς αυτόν την απόκριση. Και απέστειλεν ο Βεναδάδ προς αυτόν λέγον, ούτω να κάμω σε μη θεή και ούτω να προσθέσω συν, εάν το χώμα της Σαμαρίας αρκέσει δημίαν χεριάν εις πάνταν των λαών των ακολουθούνταμε. Και αμεκρίθη ο βασιλεύς του Ισραήλ και είπεν, είπατε προς αυτόν, ώστις περιζώνετε τα όπλα, ας μην με χαλαφχεί όσο εκδιόμενος αυτά. Ότε δε ο Βεναδάδ ήκουσε τον λόγον τούτον έτυχε πείνον αυτός και η βασιλής η μεταυτού εις τα σκηνάς. Και είπε προς όλους αυτού, παρατάχθητε, και παρετάχθησαν κατά της πόλεως. Και ειδού προσήλθε προς τον Αχάβ, τον βασιλέα του Ισραήλ, προφήτης λέγον, ούτω λέγει Κύριος, βλέπεις άπαν το πλήθος τούτο το μέγα, ειδού εγώ παραδίδω αυτό εις την χείρα σου σήμερον, και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και είπε ο Αχάβ, διατίνος, ο δε απεκριθού το λέγει Κύριος, δια των θεραπώντων, των αρχόντων, των επαρχιών. Τότε είπε, τι θέλει συγκροτήσει τη μάχη, και απεκρίθη εσύ. Τότε ρύθμισε τους θεράποντας των αρχόντων των επαρχιών και ήσαν 232. Και με ταυτούς συρρύθμισε άπαντα των λαών, πάντα στους Ιούς Ισραήλ 7.000. Και εξήλθον περί την Μεσημβρίαν. Ο δε Βεναδάδ έπινε και μέθυνε στα σκηνά αυτού και βασιλήσει 32 βασιλήσει σύμμαχοι αυτού. Και εξήλθον πρώτοι οι θεράποντες των αρχόντων των επαρχιών. Και απέστειλαν ο Βεναδάδ να μάθει. Και απήγγειλαν προς αυτόν λέγοντες, άνδρες εξήλθον εκ της Σαμαρίας. Ο δε είπον, αν εξήλθον ειρηνικός, συλλάβεται αυτούς ζώντας. Εάν δε εξήλθον δια πόλεμον, πάλι ζώντες συλλάβεται αυτούς. Εξήλθον λοιπόν εκ της πόλεως ούτη θεράποντες των αρχόντων των επαρχιών και το στράτευμα το οποίο ακολούθη αυτούς. Και επάταξεν έκαστος τον άνθρωπον αυτού και οι Σύριοι έφυγον. Και κατεδίωξεν αυτούς ο Ισραήλ, ο δε Βεναδάδ βασιλεύς της Συρίας, διεσώθη έφυπος μετά των Ιππέων. Και εξήλθεν ο βασιλεύς του Ισραήλ και πάταξε τους Ιππέας και τα Σαμάξας και έκαμε εις τους Συρίους σφαγήν μεγάλη. Και προσήλθεν ο προφήτης προς τον βασιλέα του Ισραήλ και είπε προς αυτόν, είπαγε, ενδυναμώθη και σκέφτηκε δεν θέλεις κάμει. Διότι εν τη επιστροφή του έτους, ο βασιλεύς Συρίας θέλει να δει εναντίον σου. Αμήν.
Ο Αχάβ, ο βασιλεύς του Ισραήλ, ένας άνθρωπος πραγματικά, όχι μόνο σε αμαρτία και σε παράβαση, αλλά ένας άνθρωπος όπου χειρότερος βασιλιάς δεν υπήρξε στον Ισραήλ. Ο χειρότερος των βασιλέων. Χάριν της γυναίκας του, της Ιεζάβελ, η οποία κατάφερε να οδηγήσει όλο τον Ισραήλ, τις 10 φυλές θέλω να πω του Ισραήλ, να λατρεύουν το Βάαλ, αγάλματα, και να μην έχουν και καμία σχέση με το Θεό. Ο άνθρωπος λοιπόν που απομακρύνεται από το Θεό δεν έχει καμία τύχη. Δηλαδή δεν μπορεί να τον ευλογήσει ο Θεός, δεν μπορεί να τον ευωδώσει ο Θεός. Όμως σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, το μήνυμα είναι ότι ο Θεός είναι πάνω από οποιονδήποτε νόμο. Δηλαδή η αγάπη του Θεού ξεπερνάει κάθε λογική ανθρώπινη, αλλά και κάθε ακόμη ενέργεια του Θεού. Φοβερό είναι αυτό. Αχάβ απαράδεκτος, αλλά απέναντί του έχει τον βασιλιά της Συρίας, τον Βεν-Αδάδ, ο οποίος κατάφερε και έπεισε τον Ασά, και ο Ασά ζήτησε βοήθεια από αυτόν για να ελευθερωθεί ο Ιούδας από τις επιθέσεις των 10 φυλών του λαού Ισραήλ. Και ο Βεν-Αδάδ υπάκουσε στον Ασά και ελευθέρωσε τον Ασά, τη φυλή του Ιούδα. Όμως ο Θεός, παρόλο που ο Ασά έπρατε το ευθές ενώπιον του Κυρίου, στο τέλος έκανε πολλά λάθη και απομακρύνθηκε από το Θεό. Τώρα έχουμε δύο ανθρώπους, τον Αχάβ και τον Βεν-Αδάδ, οι οποίοι είναι σε αντίθεση, σε μεγάλη αντίθεση. Ο Βεν-Αδάδ με πολύ μεγάλο στρατό, με όπως λέει 32 βασιλείς και ύπους πολλούς και άμαξες, ανέβη από μόνος του και πολιόρκησε τη Σαμάρια και την πολεμούσε. Και κάνει μία πρόταση στο βασιλιά Αχάβ. Σκληρή, πολύ σκληρή. Ούτω λέγει ο Βεν-Αδάδ, ο βασιλιάς Συρίας, το αργύριον σου, το δικό σου, και το χρυσίον σου, το δικό σου, είναι δικό μου, και οι γυναίκες σου και τα τέκνα σου, τα ωραία, είναι δικά μου. Δηλαδή, απαιτεί πλήρη παράδοση του Αχάβ και της οικογένειάς του και των υπαρχόντων του. Ο Αχάβ σε μεγάλη δυσκολία, με ελάχιστες δυνάμεις μπροστά σε έναν, θα τολμούσα να πω για την εποχή εκείνη, παντοδύναμο βασιλιά της Συρίας. Και αποδέχθηκε την πρόταση και απεκρίθηκε, είπε, κατά το λόγο σου θέλω κάμι, Κύριέ μου βασιλεύ, σου είμαι και πάντα όσα έχω δικά σου είναι. Αποφάσισε λοιπόν να του παραδοθεί εντελώς. Και τώρα το κρίσιμο σημείο. Ο Βεν-Αδάδ θα ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής του παντοδυνάμου Θεού. Κάθε όριο. Κάθε όριο κακίας, και θα εκμεταλλευτεί, ξεπερνώντας κάθε όριο, την απόλυτη υπεροχή και δύναμή του προς το λαό Ισραήλ, λέγοντας προς αυτούς οι οποίοι επέστρεψαν και του είπαν, αποδέχεται όλα όσα του είπες. Και τώρα έρχεται και κάνει αυτό που δεν αρέσει στο Θεό και δεν πρέπει να κάνει, και είναι, αδερφοί αγαπητοί, το μεγάλο μυστικό, γιατί όσα προεγράφησαν, γιατί η διδασκαλία μόνο προεγράφησαν, δηλαδή μην ξεπερνάς τα όρια του Θεού. Και μπορούμε βέβαια, και στην Καινή Διαθήκη πώς ξεπερνάμε τα όρια του Θεού? Ένας είναι ο τρόπος, να μην μετανοούμε.
Η Λέγη Γραφή λέει μόνο ο εξομολογούμενος και παρετών θα ελεηθεί από το Θεό. Στην Παλαιά Διαθήκη βέβαια τα πράγματα ήταν ακόμη πιο δύσκολα. Στην Καινή Διαθήκη όμως υπάρχει ένας λόγος μοναδικός. Ο εξομολογούμενος και παρετών την αμαρτία του, μόνο αυτός ελεείται. Γι' αυτό μη διστάζεις να ζητάς συγγνώμη. Πρώτα από τον Παντοδύναμο Θεό, για οτιδήποτε είναι αυτό που καταλαβαίνεις ότι έχεις λυπήσει το Πνεύμα το Άγιο και προσοχή με το οποίο μας εσφράγισε ο Κύριος για την ημέρα της απολυτρώσεως. Γιατί αν το λυπείς, δεν θα υπάρχει απολύτρωση σε σένα. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει άμεσα να ζητάμε συγγνώμη και από οποιονδήποτε άνθρωπο έχουμε λυπήσει. Μπορεί να λυπήσουμε ανθρώπους, εύκολα. Αδελφοί, εις πολλά πτεωμενάπαντες. Και αυτό το ξέρουμε όλοι μας και εγώ προσωπικά. Ο Θεός να μας φυλάει. Μην ξεπερνάμε τα όρια. Τα όρια της αγάπης του Θεού, τα όρια του ελέους του Θεού. Μην ξεπερνάμε τα όρια της μακροθυμίας του Θεού. Μάλιστα, στην Αποκάλυψη στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας, που είναι μια εξαιρετική εκκλησία, έτσι, μικρά δύναμη, ταπεινή δηλαδή, φυλάει το Λόγο του Θεού, δεν αρνείται το όνομα του Χριστού, ο Θεός την έχει ευλογήσει, έχει θέσει θύρα ανεωγμένη εμπροσθέν της, όμως υπάρχει μια προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί η ευλογία ή για να σταματήσει η ευλογία. Εάν φυλάξεις το Λόγο της υπομονής μου, τότε εγώ, τότε και μόνο εγώ, θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού. Δηλαδή, αν μάθεις να μακροθυμείς, γιατί ο λόγος της υπομονής του Κυρίου ποιο είναι? Δεν βραδύνει ο Κύριος, μακροθυμεί. Διημάς, γιατί θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Μακροθυμεί, διημάς. Επίσης λέει κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, λέει, εάν αμαρτήσεις ο αδελφός σου, μην του πεις απαράταμε. Δεν ελευθερώνεσαι έτσι. Έτσι είσαι δεμένος. Πρέπει να ελευθερωθείς. Όσα λύσεις εδώ στη γη θα είναι λυμένα στον ουρανό. Όσα δέσεις εδώ στη γη θα είναι δεδεμένα στον ουρανό. Ωραία, αμάρτησε ο αδερφός σου. Και λοιπόν, δεν φταίω εγώ. Όχι, δεν είναι θέμα ποιος φταίει. Δεν είναι θέμα να εκμεταλλευτώ τη δικαιοσύνη μου. Γιατί η δικαιοσύνη μου είναι ως ρυπαρό ημάτιο, λέει ο Λόγος του Θεού. Πρέπει να δημιουργήσω τις προϋποθέσεις που θέλει ο Θεός για να ελευθερώσω, να λύσω αυτόν που αμάρτησε σε μένα. Που είναι δεμένος με την αμαρτία του. Πρέπει να τον λύσω. Γι' αυτό και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Η εντολή του Χριστού είναι αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ σας αγάπησα. Και το αλλήλους είναι μια εξαιρετική λέξη. Να αγαπάει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή όχι μόνο να τον αγαπάς, αλλά πρέπει να τον κάνεις, να τον βοηθήσεις να σε αγαπάει και αυτός. Αν λοιπόν αμαρτήσει κάποιος σε σένα, πρέπει να το καταλάβεις, να το καταλάβω ότι είναι δεμένος αυτός και οφείλεις να τον λύσεις. Είναι δεμένος στον ουρανό. Γιατί αυτή η αμαρτία θα τον πάει στην κόλαση. Και πρέπει να τον βοηθήσεις, να τον ελευθερώσεις, να τον απολύσεις, να αφαιθεί η αμαρτία του. Άφεση αμαρτιών τι σημαίνει? Λύσιμο. Αφήνω, συγχωρώ. Πρέπει να τον βοηθήσεις να συγχωρεθεί η αμαρτία του. Γιατί αλλιώς θα υπάρχει τρομερό πρόβλημα σε σένα. Όχι σε αυτόν, ναι, αυτός το έχει το πρόβλημα. Σε σένα θα υπάρχει το πρόβλημα. Γι' αυτό η πρόθεσή σου θα είναι να κερδίσεις τον αδελφό σου. Όχι να τον διώξεις, να τον κερδίσεις τον αδελφό σου. Γι' αυτό θα πας και θα ελέγξεις αυτόν μεταξύ εσού και αυτού μόνο. Του πεις, αδελφέ μου, με στενοχωρείς. Αδελφέ μου, με ταλαιπωρείς.
«Αδερφέ μου, αμάρτησε σε μένα. Έλα να τα βρούμε. Φιλιώθητη με το του αδελφού σου. Γίνε φίλος και κάν τον φίλο σου. Εάν σε ακούσει, και πει έχεις δίκιο, σου ζητώ συγγνώμη, τον κέρδισες». Ξέρεις, θα πει τον κέρδισες. Κέρδισες μια ψυχή για τη Βασιλεία των Ουρανών. Θα έχεις μισθαποδοσία από το Θεό. Θα έχεις ευλογία από το Θεό. Η πρόθεση του Θεού για μας είναι να κερδίζουμε τους αδελφούς μας, όχι να τους διώχνουμε. Εάν όμως δεν σε ακούσει, δεν θα ησυχάσεις. Τότε θα παραλάβεις μετά σου έναν ή δύο μάρτυρες για να βεβαιωθεί πας λόγος εκ του στόματος δύο ή τριών μαρτύρων. Τι θα πει αυτό? Θα φωνάξεις δύο-τρεις μάρτυρες ώστε να επιβεβαιώσουν ότι σε αυτά που λες έχεις δίκιο, ότι πράγματι αμάρτησε ο αδελφός, και να τον ελέγξουν. Γιατί μπορεί να νομίζεις ότι αμάρτησε αυτό σε σένα, αλλά στην πραγματικότητα να έχεις αμαρτήσει εσύ σε αυτό, ναι. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του ανθρώπου. Άλλα νομίζω, άλλα είναι. Πάρε λοιπόν δύο-τρεις μάρτυρες, πες τους ενώπιον αυτού τι σου έκανε. Αυτοί εν τη δικαιοσύνη του Θεού θα κρίνουνε και ή θα του πούνε ελεύθερος είσαι, δεν έχεις αμαρτήσει, έκανε λάθος ο αδελφός μου, ή θα του πούνε να μετανοήσεις. Εάν σε ακούσει και μετανοήσει, κέρδισες τον αδελφό σου, νίκησες. Εάν όμως και πάλι δεν σε ακούσει, τότε το πρόβλημα είναι ακόμη πιο σοβαρό. Τώρα δεν έχεις πολλά περιθώρια. Τώρα θα πρέπει να απευθυνθείς στην Εκκλησία. Με ποιο τρόπο? Με τον τρόπο που θα σου οδηγήσει ο Θεός. Δηλαδή πες στον ποιμένα, στους πρεσβύτερους, ότι αυτός έχει κάνει πολύ σοβαρά λάθη απέναντί μου και θέλω να τον βοηθήσω. Δεν θέλω να τον καταδικάσετε, θέλω να τον βοηθήσετε, θέλω να τον βοηθήσουμε, θέλω τη σωτηρία του. Καταλαβαίνετε το μήνυμα του ουρανού, αδελφοί? Δεν θέλω την καταδίκη του, θέλω τη σωτηρία του. Εάν δεν ακούσει και στην Εκκλησία, είσαι ελεύθερος. Εσύ μένεις ελεύθερος, αυτός είναι δεμένος. Όποιος, λέει λοιπόν τώρα ο Λόγος του Θεού, όσα αν δέσετε επί της γης, θέλους είστε δεδεμένα εν το ουρανό. Τον έδεσες. Εάν όμως δεν τον ελευθερώσεις, είσαι και εσύ δεμένος. Γιατί? Γιατί μπορεί αυτός να πιστεύει ότι εσύ αμάρτησες αυτόν. Και υπάρχει μία διαφωνία. Έχει συμβεί αυτό πολλές φορές. Ποιος θέλει, εγώ ή αυτός? Γι' αυτό τι ωραία που λέει ο Χριστός. Πήγαινε φιλιό σου με τον αδελφό σου. Βρέστε τα, ρε παιδιά. Λύστε τις διαφορές σας. Μην αφήσετε τις διαφορές σας να είναι δεμένες στον ουρανό. Έτσι λοιπόν ο Βεναδάδ ξεπέρασε τα όρια. Ξεπέρασε τα όρια του Θεού, της μακροθυμίας του Θεού. Και έτσι και ο Αχάβ στενοχωρήθηκε, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και κάνει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό που λέει ο Χριστός. Φωνάζει όλους τους πρεσβυτέρους του τόπου και τους λέει αυτό και αυτό έκανε ο Βεναδάδ. Κακία είναι αυτό. Να μπει στο σπίτι μου, τι του ζητάει? Να μπει στο σπίτι μου και ό,τι θέλει να το πάρει. Όχι μόνο τα δικά μου, στο βασίλειο. Να πάρει τα παιδιά σας, να πάρει τις γυναίκες σας, να πάρει όλα ό,τι θέλει να πάρει. Και το θαύμα. Ο Θεός επεμβαίνει στις καρδιές όλων των πρεσβυτέρων και τους κάνει ομόφωνους. Ξέρετε θα πει αυτό? Φοβερό θαύμα. Απέναντι είναι ένας παντοδύναμος στρατός. Αμέτρητος. Αυτοί είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Και όλοι οι πρεσβύτεροι λένε, μην υποταχθείς. Καταλάβατε τι τους είπε? Τι του είπανε? Τι είπανε? Τι συμφωνήσανε? Θα έρθουν να μας φάξουν όλους.
Δεν είπε αυτό. Ο Θεός είναι αυτός που φτιάχνει τις καρδιές των ανθρώπων. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό την καρδιά μου να την πηγαίνω στον Κύριο. Αλλά ακόμη πιο σημαντικό και την καρδιά του εχθρού μου και του αδελφού μου να την πηγαίνω στον Κύριο. Αλλά όχι με λόγια και με γλώσσα, με έργο και με αλήθεια. Σε βλάπτει κάποιος, να προσεύχεσαι υπέρ αυτού. Σε κακολογεί, να τον ευλογείς. Σε μισή, να κάνεις το καλύτερο για αυτόν. Γιατί, για να λυθείς εσύ, μήπως και λυθεί και αυτός. Αλλιώς όσα είναι λυμένα στη γη θα είναι και στον ουρανό, εσύ θα είσαι λυμένος, όσα είναι δεμένα στη γη θα είναι δεμένα και στον ουρανό. Και από εκεί και πέρα θα επέμβει ο Θεός. Τι θα πει δεμένα στον ουρανό, από εκεί και πέρα θα επέμβει ο Θεός. Δεν είναι δικό σου, δική σου δουλειά από εκεί και πέρα, είναι να επέμβει ο Θεός. Μα μια φορά που ήμουν σε δύσκολη θέση, προσευχόμουν και μου λέει ο Κύριος, τώρα εσύ μη μιλάς καθόλου, εγώ αναλαμβάνω. Ξέρεις, θα πει να αναλάβει την υπόθεσή σου ο Θεός. Τι θα κάνει, το καλύτερο. Δεν θα του σπάσει το κεφάλι, όχι, θα τον σώσει. Εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, κάτσε στην άκρη. Εμπιστεύσου τον Κύριο και θα δεις αυτός τι θα κάνει. Μεγαλεία θα κάνει. Με εμπιστεύεσαι, τον εμπιστεύεσαι τον Θεό. Αν τον εμπιστεύεσαι, κάνε επίσωση. Πιάσε τον Κύριο να προπορευθεί. Και φοβερό θαύμα, θέλω λίγο να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί όταν το διάβαζα, δηλαδή θόλωσε το μυαλό μου, πιστεύω ο Θεός το έκανε. Όλοι είπανε μην υπακούς. Ξέρετε θα πει αυτό, αυτοκτονία. Σε ένα στράτευμα απέραντο. Λίγοι. Δηλαδή τι θα πολεμήσουμε. Μην υποταχθείς. Ποιος το έκανε αυτό, ο Θεός το έκανε αυτό. Γιατί ξεπέρασε τα όρια της μακροθυμίας του και της ανοχής του ο Βεναδάδ. Και έτσι στέλνει μηνυτές και λέει αυτό το τελευταίο δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορώ να σε αφήσω να μπεις μέσα και να πάρεις ό,τι θέλεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και θύμωσε ο Βεναδάδ. Αυτό είναι. Όταν ο άνθρωπος σκληραίνει, θυμώνει. Και όταν θυμώνει, σκληραίνει πιο πολύ. Και όταν σκληραίνει πιο πολύ, θυμώνει πιο πολύ. Αλλά δεν ήταν μόνο ότι σκλήρινε και θύμωσε, Είχε και άλλο. Ήτανε και έτρωγε και έπινε. Ήτανε βέβαιος για τη μεγάλη του δύναμη και την υπεροχή του. Και δίνει απάντηση ούτω να κάμουσι η θεή μου και ούτω να προσθέσωσι εάν το χώμα, όλο το χώμα της Σαμάριας αρκέσει δια μία χεριά εις πάντα τον πολύ λαό ο οποίος θα έρχεται εναντίον σου. Δηλαδή με μία χεριά θα πάρει όλο το χώμα της Σαμάριας ο καθένας από το στρατό μου. Τόσος πολλής είναι. Και τώρα ο Θεός φωτίζει και τον Αχάβ, απίστευτο, φωτίζει και τον Αχάβ. Τον Αχάβ, βέβαια. Και λέει κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Για μας, για τη διδασκαλία μας. Όποιος ετοιμάζεται για πόλεμο, μη μεγαλαφχείς αν έχει νικήσει τον πόλεμο. Δεν ξέρεις τη συνέχεια. Μη μεγαλαφχείς για το αύριο, αρκετόν το κακό της ημέρας. Μη λες αύριο εγώ. Γι' αυτό και ο Ιάκωβος, ο Απόστολος, λέει κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό για τους ανθρώπους που περπατάνε εν φαντασία. Έλθετε λοιπόν σήμερον οι λέγοντες, σήμερον ή αύριον θα πάμε σε εκείνη την πόλη, θα κάνουμε και ένα χρόνο, θα εμπορευθούμε, θα κερδίσουμε. Και ποιοι το λέτε εσείς που δεν ξέρετε το μέλλον της αύριον. Διότι ποια είναι η ζωή σας. Η ζωή σας πραγματικά είναι ένας άτιμος που φαίνεται για λίγο και επιταφανίζεται. Μην περπατάς εν φαντασία. Μην φαντάζεσαι πράγματα ότι έτσι θα γίνουν και θα γίνουν. Μην νομίζεις.
Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Τι σκεφτόμαστε, τι λέμε και τι κάνουμε. Ο Θεός να μας φυλάει. Όποιος ετοιμάζεται για πόλεμο, να ταπεινώνεται, να βρει χάρη από το Θεό. Όχι να υψώνεται με τη βεβαιότητα του θριάμβου. Ο θρίαμβος ανήκει στον Κύριο. Και ο Βεναδάδ, όταν τ' άκουσε αυτό, την απάντηση του έπινε και η βασιλίσμα αυτού και έδωσε εντολή, παρατάχθητε, να πάμε να τους πολεμήσουμε. Και τώρα επεμβαίνει ο Θεός. Τι ωραία που είναι στη ζωή μας να επεμβαίνει ο Θεός με το Λόγο Του και με τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Τι ωραία που είναι. Που να σου λέει τι να κάνεις. Και σε ποιον θα πει ο Θεός τι να κάνει. Σε αυτόν που λέει δεν ξέρω τι να κάνω. Και να σου πει δε αυτό που θα κάνεις, που θα σου πω εγώ, θα είναι θρίαμβος. Μόνο ο Θεός κάνει εμάς να θριαμβεύουμε πάντοτε δια του Ιησού Χριστού. Έρχεται ένας προφήτης από το πουθενά. Επειδή η συμπεριφορά του Αχάβ, του αμαρτωλού, του υπερπάντας, τους προηγούμενους βασιλιάδες αμαρτωλού, ήταν ταπείνωση. Αλλά και ενότητα. Δηλαδή είχε και πίστη στο Θεό και ελπίδα στο Θεό και αγάπη μεταξύ τους. Αυτά τα τρία πρέπει να υπάρχουν πάντοτε στη ζωή μας. Αν θέλουμε ο Θεός να κάνει εμάς να θριαμβεύουμε. Εάν χάσουμε την πίστη μας, ελαττωθεί η ελπίδα μας, χάσουμε την υπομονή μας και η αγάπη μας δεν είναι δια Πνεύματος Αγίου, μην περιμένουμε ευλογία στη ζωή μας. Πόσο σημαντικό είναι να ξέρουμε τι πρέπει να ζητάμε από το Θεό. Πίστη, ελπίδα, αγάπη. Μεγαλυτέρα τούτον η αγάπη, ώστε η πίστη μας να είναι δια αγάπης ενεργουμένη. Να ενεργοποιείται η πίστη μας από την αγάπη. Όσο και να πιστεύω, όσο και να προσεύχομαι, αν δεν έχω αγάπη, είμαι χαλκός, ηχών και κύβαλο να αλλάζω. Άχριστος. Η αγάπη είναι αυτή που ενεργοποιεί και δίνει δύναμη στην πίστη μας. Η αγάπη είναι αυτή που ενεργοποιεί και δίνει δύναμη με υπομονή στην ελπίδα μας. Ποιο είναι το κίνητρο λοιπόν στη ζωή μας? Και να το πω απλά. Γιατί ήρθες στην Εκκλησία σήμερα? Έτσι για να δεις τα αδέλφια σου ή γιατί αγαπάς τον Χριστό? Εάν ήρθες στην Εκκλησία για να οτιδήποτε, για να σε ευλογήσει ο Θεός, δεν έχει νόημα. Στην Εκκλησία ερχόμαστε προσκαρτερούντες τον Κύριο. Στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία με τα Ελλήνων και στις προσευχές. Μόνο προσκαρτερούντες τον Κύριο. Ο Λόγος του Θεού λέει και ενέμενον, δηλαδή ήσαν προσκαρτερούντες, λέει το κείμενο, στην διδαχή των προσκαρτερούντες τον Κύριο. Ήρθα να μου μιλήσει ο Θεός. Ήρθα να με ελέγξει. Ήρθα να με διορθώσει. Ήρθα να με οδηγήσει. Και το πιο σωστό για μας, τους χριστιανούς, ήρθα να με διδάξει ο Χριστός τι πρέπει να κάνω για να μου δώσει και δύναμη να μπορώ να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Δεν ερχόμαστε, συγγνώμη κυρία μου, για πλάκα ή από συνήθεια. Γι' αυτό είναι ανάγκη πριν έρθουμε στην Εκκλησία να προσευχηθούμε. Έχουμε ερωτήματα, έχουμε τίγματα, έχουμε ζητήματα. Κύριε, θα έρθω στην Εκκλησία να προσευχηθώ, να μου μιλήσεις, να με οδηγήσεις, να με βοηθήσεις. Πού θα πάρεις απάντηση? Στην Εκκλησία. Βεβαίως και στο ταμείο σου. Αλλά το ταμείο είναι όταν προσεύχεσαι μόνος σου. Εδώ όταν προσευχόμαστε όλοι μαζί. Έτσι λοιπόν ήρθε ένας προφήτης και του λέει: βλέπεις άπαν το πλήθος τούτο το μέγα. Ακούτε τι του λέει, αδερφοί. Ιδού εγώ παραδίδω εις την χείρα σου σήμερον. Όχι αύριο, πρόσεξε. Ακριβώς να προσέξεις αυτό που λέει ο Χριστός. Όχι να το αλλοιώσεις. Ιδού εγώ παραδίδω
αυτό το μέγα πλήθος των Συρίων εις την χείρα σου σήμερον, για να γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος των δυνάμεων. Τώρα αυτός έχει δύο εναλλακτικές λύσεις. Να υπακούσει τώρα και σήμερον, ή να πει εντάξει, ας το λίγες μέρες να ετοιμαστούμε. Όχι λίγες μέρες να ετοιμαστούμε. Ό,τι μας λέει είναι αυτό το ναι και αυτό το αμήν. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και αυτό ξέρετε πώς λέει στο λόγο του, πώς λέγεται στο λόγο του Θεού. Τρέμονται στο λόγο του Θεού. Και πώς αλλιώς, ευλάβεια. Οι τρέμοντες είναι αυτοί που έχουν ευλάβεια. Μεταθρησκευτικής ευλαβίας, λέει, ακριβώς κάνουν το θέλημα του Θεού. Και οι άνθρωποι το λένε αυτό. Τρέμονται στο λόγο του Θεού. Το ξαναδιαβάζω. Γιατί αν δεν προσέξουμε αυτό που μας και σου και του λέει ο λόγος του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, θα αποτύχουμε. Βλέπεις όλο αυτό το πλήθος των Συρίων. Ιδού εγώ παραδίδω αυτόν στη χείρα σου σήμερον, όχι αύριον. Και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και τώρα θέλει διευκρινήσεις ο Αχάβ. Και απεκρίθη, δια τίνος, Κύριε μου, το παραδίδεις. Πώς θα πάω να τους αντιμετωπίσω αυτούς? Και απαντάει ο Κύριος, δια των θεραπώντων των αρχόντων των επαρχιών. Φώναξε τους θεράποντες από τους άρχοντες των επαρχιών και αυτοί θα πολεμήσουν μπροστά. Σήμερα όμως. Και τότε ακόμη μια ερώτηση. Και ποιος θα τους συγκροτήσει στη μάχη? Και απεκρίθη ο προφήτης, το Πνεύμα το Άγιο, εσύ. Κοιτάξτε τώρα, δεν είναι εύκολο αυτό που του λέει. Πρώτον σήμερον, δεύτερον θα φωνάξεις όλους τους θεράποντες των αρχόντων των επαρχιών σήμερον, και τρίτον εσύ θα πας μπροστά να πολεμήσεις. Δεν είναι εύκολα πράγματα, αλλά ο Λόγος του Θεού δεν είναι εύκολος. Μην νομίζεις ότι η εκτέλεση του Λόγου του Θεού είναι παιχνιδάκι. Δεν είναι παιχνιδάκι. Για να εκτελείς το Λόγο του Θεού πρέπει να είσαι τρέμον εις το Λόγο του Θεού. Μην προσθέτεις, ούτε να αφαιρείς, ούτε να διαφοροποιείς, ούτε να φαντάζεσαι. Τότε αμέσως αρρύθμισε τους θεράποντες των αρχόντων των επαρχιών και είδε ότι είναι μόνο 332. Το αποδό στράτευμα. Αμέσως από το φόβο του. Ενώ υπάρχουν αδελφοί όπως ο Ιωσήφ που αμέσως υπακούει. Αυτός από το φόβο του αμέσως υπακούει. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, ο Θεός το έχει φτιάξει στην καρδιά του να υπακούει. Γιατί αργότερα καθόλου δεν θα υπακούσει. Πότε? Όταν αισθανθεί δυνατός. Τώρα που αισθάνεται αδύναμος είναι υπάκουος. Όταν θα αισθανθεί δυνατός δεν θα υπακούει. Θα το δούμε όμως τις άλλες μέρες, στη συνέχεια. Και με αυτούς αρρύθμισε και όλων των λαών της Σαμάριας και βρήκε 7.000. 7.000 στρατό. Ξέρετε τι είναι 7.000 στρατό? Τίποτα. Με 300, πώς είπαμε, 232. Και σήμερον το μεσημέρι εξήλθαν. Και εξήλθαν περί την μεσημβρία. Ούτε αύριο, ούτε να κοιμηθούμε. Το πρωί του μίλησε ο Κύριος, το μεσημέρι το έκανε. Αυτό είναι η επιτυχία του. Αυτό είναι η ευλάβειά του. Ο Βεναδάδ έπινε και μέθυε στα σκηνά αυτού. Και οι βασιλείς, 32 και οι σύμμαχοι αυτού, πίναν όλοι μαζί. Και εξήλθον πρώτα οι θεράποντες, όπως είπε ο Θεός, των αρχόντων των επαρχιών. 232 άνθρωποι. Και τρέχουν μηνυτές προς τον Βεναδάδ και του λένε, βγήκανε Ισραηλίτες. Λέει, πώς? Πολύ λίγοι. Μπροστά στο στράτευμα το δικό μας. 232 άνθρωποι. Λέει, αν βγήκαν εν ειρήνη, να τους συλλάβεις και να τους φέρεις εδώ. Αλλά και ακόμη και σε πόλεμο να βγήκανε, πήγε να τους συλλάβεις και να τους φέρεις εδώ. Πολύ απλό το θέμα.
Το θέμα είναι για το Βεναδάδ πολύ απλό, αλλά πολύ πιο απλό είναι το θέμα για το Θεό. Πότε ο Θεός μπορεί και ενεργεί θαυμασίως και πραγματικά ένδοξα όταν βρίσκει ανθρώπους που φοβούνται το Θεό και τρέμουν στο Λόγο Του. Και με συντετριμμένη, φοβισμένη καρδιά. Πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμμένου, τρέμονται στο Λόγο του Θεού, δεν έχουν εναλλακτική λύση. Ή θα το βάλουμε στα πόδια, που είναι μια λύση. Σηκωθούμε να φύγουμε. Και το έχει κάνει, το έχουν κάνει οι βασιλιάδες. Ή θα σηκωθούμε να φύγουμε, ή θα καθίσουμε να κάνουμε αυτό που μας λέει ο Θεός. Αλλά ξέρετε κάτι, αδερφοί, αυτό ισχύει και για μας. Όταν έρχεται ο Λόγος του Θεού και σου λέει κάτι δύσκολο, μην πεις αυτό δεν μπορώ να το κάνω, φεύγω. Βεβαίως δεν μπορείς να το κάνεις, ο Θεός όμως μπορεί. Αμήν. Ο Θεός μπορεί. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να διοικούμεθα από το Πνεύμα το Άγιο. Τότε είμαστε αληθώς τέκνα Θεού. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά για να μας μιλήσει ο Θεός. Δίπλα μας, στο ταμείο μας, στο δωματιάκι μας. Στο δωματιάκι σου μπες, κλείσε και την πόρτα, γονάτισε και εκεί σε περιμένει ο Πατέρας σου ουράνιος. Και εκεί θα καταλάβεις ότι είσαι κλίμα φυτευμένο στην άμπελο την αληθινή. Και ο Πατέρας σου ουράνιος θα σε φροντίσει για να φέρεις καρπό, για να θριαμβεύσεις. Πόσο σημαντικό είναι να εμπιστευόμαστε το ταμείο μας, να εμπιστευόμαστε τον Πατέρα μας στον ουράνιο, δηλαδή το Λόγο του Θεού. Θα μου πεις τώρα τι είναι αυτό που λέει, να μπω στο δωμάτιό μου και εκεί θα με περιμένει ο Θεός. Θα με περιμένει, αφού το λέει, πιστός ο υποσχεθής. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Πόσο καιρό έχεις να μπει στο ταμείο σου? Από εκεί θα καταλάβεις πόσο σκοπεύει ο Θεός να σε ευλογήσει. Πώς, ξαναρωτάω, πόσο καιρό έχεις να μπει στο ταμείο σου? Και το δεύτερο ερώτημα, πόσο καιρό έχεις να μελετήσεις το Λόγο του Θεού? Αυτά είναι τα δύο βασικές προϋποθέσεις για να σε δοξάσει ο Θεός και για να σε ευλογήσει ο Θεός. Ερχόμαστε στην Εκκλησία. Έχουμε εισέλθει στο ταμείο μας. Από πότε? Ξέρετε, αυτά μας τα λέει ο Θεός για να μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Μην ελπίζουμε ματέως. Μην πιστεύουμε ψέματα. Τα ψέματα της καρδιάς μας. Ο Θεός θα μας φυλάει. Θα το πω μια τελευταία φορά. Πώς θα καταλάβω την πνευματική μου κατάσταση? Πόσο ευλογημένη είναι στην παρουσία του Θεού? Από πότε έχεις να μπεις, Γιώργο, αδερφέ μου, στο ταμείο σου? Και όταν μπήκες, πόσο έκατσες, τι έκανες? Τον δόξασες, τον ευχαρίστησες, μετανόησες, πλήθηκες με το αίμα του Χριστού, μίλησες ξένες γλώσσες, εισήλθες στο θρόνο της χάριτος του Θεού, ή έκανες ένα παιχνιδάκι? Καληνύχτα Κύριε, ευλόγησέ με, σε παρακαλώ. Δεν προσευχόμαστε έτσι. Δεν είναι αυτό προσευχή. Προσευχή είναι γονατίζουμε, ταπεινωνόμαστε μπροστά στο Θεό. Εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μας. Ποτασσόμεθα στο Θεό. Αντιστεκόμαστε στο διάβολο. Γιατί ο διάβολος θέλει να μας διακόψει. Θα έρθουν οι σκέψεις, για σήκω το φαΐ βράζει, λέω. Είσαι κουρασμένος, πήγαινε να κοιμηθείς τώρα. Είπα για πίσω μου Σατανά, εγώ ήρθα να δοξάσω τον Πατέρα μου τον ουράνιο. Εγώ ήρθα να πλησιάσω το Θεό για να με πλησιάσει. Γιατί έτσι λέει ο λόγος του. Αλλιώς θα κάθεσαι να σκέφτεσαι, να σκέφτεσαι, να σκέφτεσαι, να σκέφτεσαι, δεν θα κοιμηθείς όλη τη νύχτα και η αϋπνία σου θα είναι ματαία. Ενώ κάτσε μια ώρα στο ταμείο σου, ούτε μια ώρα, λέει, δεν μπορείτε να προσευχηθείτε για μένα. Έτσι είπε ο Χριστός. Ούτε μια ώρα δεν μπορείς να προσευχηθείς στο ταμείο σου. Ούτε μια ώρα. Τέλος πάντων. Αυτό το λέω ελέγχοντας τον εαυτό μου. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Όμως
ό,τι ισχύει για μένα ισχύει για όλους μας. Και ό,τι ισχύει για σένα ισχύει για όλους μας. Ο Θεός να μας φυλάει. Το μεσημέρι βγήκε. Σήμερον, το πρωί του τόπε το μεσημέρι βγήκε. Βγαίνουν έξω 232 άρχοντες των επαρχιών. Πάνε μέσα στο Βενάδαδο και του λέει βγήκαν 232. Λέει πήγαινε πιάσους και φέρτους. Αν βγήκαν για πόλεμο πιάσους και φέρτους ζώντες. Αν βγήκαν ειρήνη πιάσους και φέρτους ζώντες. Εξήλθον λοιπόν εκ της πόλεως ούτε οι θεράποντες των αρχόντων των επαρχιών και το στράτευμα το οποίο οικολούθη αυτούς. 7.000 άνθρωποι. Και τι έγινε. Και επάταξεν έκαστος των άνθρωπων αυτού. Όσοι βγαίναν έξω, τους σκοτώνανε από το γλέντι. Και οι Σύριοι τα τρομοκρατήθηκαν, το βάλανε στα πόδια, έφυγαν. Και κατεδίωξεν αυτούς ο στρατός του Ισραήλ οι 7.000. Και ο Βεναδάδ διεσώθη έφυπος μετά των Ιππέων. Το βάλε στα πόδια κι αυτός. Γιατί? Γιατί ο Θεός έκαμε τον Αχάβ να θριαμβεύσει. Γιατί ο Βεναδάδ ξεπέρασε τα όρια της μακροθυμίας του Θεού. Και ο Θεός, με το Θεό δεν μπορείς να παίξεις. Και με το λαό του Θεού δεν μπορείς να παίξεις. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί να προσέχουμε τι λέμε. Πώς το λέμε. Τι ακούμε, πώς ακούμε, τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, γιατί θα εισέλθετε σε πειρασμό και καθήκατε. Δίδετε τόπο στο διάβολο και ο διάβολος θα σας διαλύσει. Σαν άτομα, σαν οικογένεια, σαν εκκλησία θα σας διαλύσει. Μη δίνετε τόπο στο διάβολο. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Όχι μια προσευχούλα. Προσεύχεστε. Αγρυπνείτε. Το κείμενο λέει γρηγορείτε, να είστε σε γρήγορση. Είσαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Δεν είσαστε σε ειρήνη. Η ειρήνη θα έρθει μετά το θρίαμβο που θα σου δώσει ο Θεός. Τώρα είσαι σε εμπόλεμη κατάσταση. Πέναντί σου υπάρχει ο άρχον του σκότους. Κοσμοκράτορας του κόσμου τούτου. Τα πνεύματα της πονηρίας θα είναι της ουρανής. Ο Θεός θα μας φυλάει. Και εξήλθε τότε ο βασιλιάς, όπως του είπε ο προφήτης. Και επάταξε και τους Ιππέας και τα Σαμάξας και έκαμεν ο βασιλιάς με το λίγο αυτό στρατό στους Συρίους μεγάλη σφαγή. Θυμηθείτε πώς ξεκίνησε. Τίποτα. Μπροστά στο απόλυτο. Τίποτα. Και τώρα θρίαμβος. Δεν είναι του θέλοντος, δεν του τρέχοντος. Του ελεούντος Θεού είναι. Δηλαδή τι έκανε ο Θεός. Τους ελέησε. Δεν τους ευλόγησε. Τους ελέησε. Δεν αξίζανε. Τι θα πει το ελέησε. Δεν αξίζανε. Ποιος να άξιζε. Ο Αχάβ. Ο Αχάβ να άξιζε την ευλογία του Θεού. Το έλεος του Θεού δεν πάει σε αυτούς που αξίζουν. Το έλεος του Θεού είναι ότι ο Θεός ευλογεί αν και δεν αξίζεις. Όπως η χάρη του Θεού. Ο Θεός είναι μαζί σου αν και δεν το αξίζεις. Τους ελέης ο Θεός. Και θριάμβευσαν 232 και 7.000 στρατό μέσα σε πλήθος μέγα. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα. Εάν δεν μας το έλεγε ο Λόγος του Θεού, εγώ δεν το πίστευα. Εσύ θα το πίστευες. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτά που κάνει ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, είναι αυτά που δεν γίνονται. Αλλά με ποιον τα κάνει. Έχεις μικράν δύναμη, όμως εφύλαξες το Λόγο μου. Ποιος είναι ο Λόγος μου. Σήμερα. Και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Έκανες ακριβώς αυτό που σου είπα. Και το έκανες εν το ονόματί μου. Το έκανες όχι γιατί εσύ το σκέφτηκες, αλλά το έκανες γιατί εσύ υπάκουσες.
Πολύ σοβαρό αυτό. Να ενεργούμε όχι με βάση τη σκέψη μας, αλλά με βάση την υπακοή μας στο Λόγο του Θεού και στη Φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Όμως, στο θρίαμβο ξανάρχεται ο προφήτης. Και είπε προς αυτόν, «Γέλα εδώ, Αχάβ, ενδυναμώθητη και σκέφτητη και δες τι πρέπει να κάνεις. Πάρε δύναμη, σκέψου και δες τι πρέπει να κάνεις, διότι εν τη επιστροφή αυτού του έτους, στο τέλος αυτού του χρόνου, ο βασιλιάς της Συρίας θα έρθει πάλι εναντίον σου». Δηλαδή, δεν θριάμβευσες. Θριάμβευσες για την ώρα. Δηλαδή, ο Θεός είναι μαζί σου για τώρα. Πρέπει να είναι μαζί σου και για αύριο. Πρέπει να είναι μαζί σου και για μεθαύριο. Το ότι σήμερα σε ευλόγησε ο Θεός, μας ευλόγησε ο Θεός, είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά δεν τελειώνει εδώ. Υπάρχει συνέχεια. Σήμερα βρήκαμε χάρη από το Θεό και ήρθαμε στην Εκκλησία. Αύριο θα βρούμε χάρη από το Θεό να έρθουμε στην Εκκλησία. Θα βρούμε, τι λέτε? Ξέρω εγώ. Και όταν θα έρθουμε με πίστη, με ελπίδα και με αγάπη. Ή θα έρθουμε από συνήθεια, επειδή ήρθαμε σήμερα, θα έρθουμε και αύριο. Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Τον αγώνα τον καλόν ηγονίστην, λέει ο Παύλος. Το δρόμο μου τον ετελείωσα. Τέλειωσα. Την πίστη μου τη διετήρησα. Μέχρι πότε? Μέχρι τέλους. Και τώρα δεν μου μένει παρά ο της δικαιοσύνης στέφανος. Γιατί? Γιατί το δρόμο, τον αγώνα τον καλόν τον αγωνίστηκα. Μπροστά σου είναι ένας αγώνας. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είσαι, αλλά όσο χρονό και να είσαι, μπροστά σου υπάρχει ένας αγώνας. Αγώνας καλός. Και ποιος είναι ο αγώνας ο καλός? Πότε αγωνίζουμε καλός? Όταν υπακούω στο Λόγο Του. Όταν υπακούω στο Πνεύμα το Άγιο. Το δρόμο μου τον τελείωσα και πώς θα τον τελειώσω? Ποιος θα με διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω? Ο Χριστός. Και την πίστη μου τη διατήρησα. Ποιος θα με βοηθήσει? Το Πνεύμα το Άγιο. Ο Πατέρας μου ο Ουράνιος θα με βοηθάει να τελειώνω, να αγωνίζω με τον αγώνα τον καλό μέχρι τέλους. Γιατί? Γιατί εγώ θα σε συνετίζω, λέει ο Πατέρας. Και ο Χριστός τι λέει? Εγώ θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περιπατείς. Και ο Παράκλητος τι λέει? Εγώ θα σε συμβουλεύω. Άρα τον αγώνα τον καλό το τελείωσα. Πώς? Με σύνεση που ο Θεός μου έδινε. Το δρόμο την τελείωσα. Πώς? Με διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Και την πίστη μου τη διατήρησα. Πώς? Με τη συμβουλή του Πνεύματος του Αγίου. Ξέρεις τι θα πει να σε συμβουλεύει το Πνεύμα το Άγιο? Εγώ θα σε συμβουλεύω. Ξέρεις τι θα πει να σε διδάσκει ο Χριστός? Εγώ θα σε διδάξω. Ξέρεις τι θα πει να σε συνετίζει ο παντοδύναμος Θεός? Αυτός είναι ο θριαμβευτής. Αλλιώς θα τρέχουμε αλλά δεν θα φτάσουμε. Λέει ότι πολλοί τρέχουνε. Ο Απόστολος Παύλος. Ένας όμως είναι αυτός που τελειώνει πρώτος. Σε εμάς δηλαδή ένας θα τελειώσει πρώτος? Όχι. Εμείς είμαστε όλοι πρωτότοκοι, πρωτότοκοι αδελφοί. Ο Χριστός είναι πρωτότοκος εκ των νεκρών και σε λίγο με τη χάρη του Χριστού θα γίνουμε κι εμείς πρωτότοκοι στον ουρανό. Γιατί? Γιατί είμαστε τέκνα Θεού, όχι απλώς, και κληρονόμοι Θεού, όχι απλώς, και συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού, και τελειώσαμε? Όχι. Και εν τέλει θα συμβασιλεύσουμε εις τους αιώνες των αιώνων με το αρνίον το εσφαγμένο. Αγαπημένα μου αδέλφια, μπροστά μας έχουμε αγώνα. Έχουμε δρόμο και πρέπει να διατηρήσουμε την πίστη μας.
αλλιώς θα διαλυθεί η οικογένειά μας, η ζωή μας, η εκκλησιαστική μας, όλα θα διαλυθούν. Θα ψάχνουμε να τα βρούμε και δεν θα τα βρίσκουμε. Ο Θεός να μας φυλάει, ιδίως στις έσχατες ημέρες. Γιατί είναι γραμμένο ότι έτι άπαξ εγώ ο Θεός σίω. Όχι μόνο τη γη, όπως τότε, αλλά και τον ουρανό. Και το έτι άπαξ τι δειλεί, τον σαλευωμένων τη μετάθεση. Γιατί, για να μείνουν τα μη σαλευόμενα. Άρα λοιπόν, πολύ θα ήθελα να ξέρω εάν ο Θεός με βλέπει εκ των σαλευωμένων ή εκ των μη σαλευωμένων. Γιατί σύμφωνα με το Λόγο του Θεού επίκειται μετάθεσης των σαλευωμένων. Ξέρετε, θα πει αυτό, Θεός να μας φυλάει. Έτι άπαξ μια φορά ακόμη και δεν υπάρξει άλλη. Θυσίω, όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό. Γιατί πρέπει να μετατεθούν, να φύγουν τα σαλευόμενα στον κόσμο, ναι, στην Εκκλησία και στην Εκκλησία. Για να μείνουν τα μη σαλευόμενα. Ποια είναι τα μη σαλευόμενα? Αυτά που πραγματικά έχουν πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου, τρέμουν στο Λόγο του Θεού και εξητούν καρδία, κατά την καρδία του Θεού, για να πράττουν πάντα τα θελήματα αυτού. Αμήν.